Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Τι ήταν το εαμελάς? Στη σημερινή μας ανάλυση θα μας απασχολήσει η ιστορία της μεγαλύτερης αντιστασιακής οργάνωσης στην Ελλάδα της κατοχής, ονόματι ΕΑΜ Ελλάς. Χιλιάδες σελίδες βιβλιογραφίας έχουν γραφτεί για το πώς το ΕΑΜ κατάφερε να συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου υπό την αρχηγία του, που πίστεψαν στις ιδέες του. Το πώς το Κομμουνιστικό Κόμμα, που το έλεγχε, ξεκίνησε τις εμφύλιες συγκρούσεις εναντίον των εθνικοφρόνων. Το πώς το ΕΑΜ έδωσε εκατοντάδες μάχες κατά των δυνάμεων του άξονα και το πώς προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία δεν δίστασε να συμμαχίσει με τους Βούλγαρους. Συνεπώς, η ιστορία του ΕΑΜ αποτελεί μια πάρα πολύ ευαίσθητη και ιδεολογικοποιημένη πλευρά της ιστοριογραφίας και ανάλογα ποια πηγή της βιβλιογραφίας επισκέπτεται κανείς, θα βρει προφανώς αυτά που ο αναλυτής αποσκοπεί. Τι γίνεται όμως αν λάβουμε υπόψη μια σφαιρική οπτική του πράγματος? Να εξετάσουμε δηλαδή τη δομή του και τους στόχους του από την οπτική γωνία του τρίτου παρατηρητή και να εντοπίσουμε έτσι συνεπώς τα δομικά του χαρακτηριστικά. Πώς δημιουργήθηκε και γιατί το ΕΑΜ? Για ποιον λόγο το ΚΚΕ ήταν ο πυρήνας της αρχηγίας του? Ποιοι το αποτελούσαν και με ποιον σκοπό? Γιατί έγινε η πιο μεγάλη αντιστασιακή οργάνωση? Ποια ήταν η ρητορική του και το ιδεολογικό του προφίλ? Και φυσικά, πώς και γιατί οι αντάρτες του που ονειρεύονταν ένα νέο 1821 κατέληξαν να κατηγορούνται ως εαμοβούλγαροι από τους συμπατριώτες τους? Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Εσύ, θεατή, το ήξερες πως Σέρβιαμ στα λατινικά σημαίνει «θα υπηρετήσω» και ήταν η απάντηση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ προς το Θεό σε αντίθεση με τον διάβολο που είπε πως «δεν θα τον υπηρετήσει». Ε τότε... Πάρτο! Ευχαριστούμε πολύ το Serviam Shop για την ευγενική χορηγία του βίντεό μας. Αν θέλεις και εσύ ενεργά να στηρίξεις το κανάλι μας, μπορείς να κάνεις κλικ στο σύνδεσμο της περιγραφής και να επισκεφτείς την σελίδα του Serviam Shop τσεκάροντας τα προϊόντα τους. Αυτό είναι το αγαπημένο μου! Επίσης, μην ξεχάσεις να κάνεις follow και στην σελίδα του Serviam στο Instagram για να ενημερώνεσαι για ό,τι νέο προϊόν κυκλοφορεί. 9 στα 10 μουστάκια επιλέγουν Serviam για τις αγορές τους. Για να κατανοήσουμε το πνεύμα πάνω στο οποίο δομήθηκε το ΕΑΜ, πρέπει να πάμε μερικά χρόνια πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, η Σοβιετική Ένωση στέλνει οδηγία στα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης να προωθήσουν την ιδέα των λαϊκών μετόπων, δηλαδή να συνεργαστούν με τις αστικές φιλελεύθερες και δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου, προκειμένου να δημιουργηθεί τείχος κατά της ανόδου του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού στην γυραιά Ήπειρο. Όταν το 1939 η Σοβιετική Ένωση, για να εξυπηρετήσει τις βλέψεις της στην Ευρώπη, αλλά και για να την πει στους Άγγλους που δεν θέλουν συμμαχία μαζί της, πάει και υπογράφει σύμφωνο μη επίθεσης με τους Γερμανούς, το ΚΚΕ λαμβάνει νέες εντολές. Με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, οι πέτοιοι του πολέμου ονομάζονται οι καπιταλιστές Άγγλοι, ενώ οι Γερμανοί ως φιλικά προσκύμενοι προς την Σοβιετική Ένωση μένουν στο απειρόβλητο. Μάλιστα, όταν ο πόλεμος καταφθάνει και στην Ελλάδα το 1940, ο Γενικός Γραμματεύς του Κομμουνιστικού Κόμματος, Νικόλαος Ζαχαριάδης, μέσα από την φυλακή που ήταν, στέλνει επιστολή προς τον ελληνικό λαό που τον καλεί να αμυνθεί την Ιταλική εισβολή. Την ίδια άποψη όμως δεν την είχε και η Μόσχα. Συνεπώς ο Ζαχαριάδης υπακούει και γράφει άλλες δύο επιστολές που καταδίκαζε τον αγώνα στην Βόρειο Ήπειρο ως ελληνικό υπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτή η ρητορική συνεχίστηκε ως και την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς το 1941, με το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι τέλους να αναγγέλει πως οι στρατιώτες στο μέτωπο πρέπει να πάρουν τον έλεγχο των μονάδων τους και η χώρα να συμμαχίσει με τους Γερμανούς, όπως έπραξαν οι Βούλγαροι το ίδιο έτος. Για το γεγονός αυτό, ο ιστορικός Αντρέ Γερολυμάτος σημείωσε για την στάση του Ζαχαριάδη πως «Ο Έλληνας κομμουνιστής ηγέτης είχε ραντεβού με την ιστορία, αλλά επέλεξε να υποτάξει τα συμφέροντα της πατρίδας του σε εκείνα της Σοβιετικής Ένωσης». Αυτή η λυκοφιλία όμως δεν θα κρατήσει για πολύ. Μόλις οι Γερμανοί σπάνε το σύμφωνο με τους Σοβιετικούς και επιτίθενται στην Σοβιετική Ένωση, η ρητορική αλλάζει και τώρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα ο εχθρός είναι οι Γερμανοί που θέλουν να καταστρέψουν την Σοβιετική Ένωση. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν, η αντίσταση κατά του κατακτητή ξεκινάει όχι το 1940, όχι όταν οι Γερμανοί μπήκαν τον Απρίλιο στην Αθήνα το 1941, αλλά μόνο αφού τον Ιούνιο του 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν στην Σοβιετική Ένωση.
Οι κομμουνιστές είχαν το πλεονέκτημα πως μπορούσαν γρήγορα να οργανώσουν κρυφή και μη στρατιωτική δράση λόγω της τεχνογνωσίας που είχαν από τα χρόνια διώξεων που δέχονταν από το κράτος. Πάνω στη συνεννόηση που είχαν με τις δημοκρατικές αστικές δυνάμεις, οι κομμουνιστές αρχίζουν διεργασίες με ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων, κομμουνιστικών, σοσιαλιστικών και φιλελεύθερων βενιζελικών, για να ιδρύσουν τελικά τον Σεπτέμβριο του 1941 το ΕΑΜ. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ ήταν ο ΕΛΑΣ, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο οποίος ιδρύθηκε την άνοιξη του 1942 και αρχηγός του τέθηκε ο Αθανάσιος Κλάρας, περισσότερο γνωστός ως Άρης Βελουχιώτης, ο οποίος έδωσε και την ιδέα για την ονομασία του ΕΛΑΣ για να παραπέμπει συμβολικά προς το όνομα της χώρας, ΕΛΑΣ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα δημιούργησε και διοικούσε το ΕΑΜ, χωρίς όμως τούτο να σημαίνει πως μέσα στο ΕΑΜ ήταν μόνο κομμουνιστές. Τι άνθρωποι ήταν μέσα? Γενικά μιλώντας, του ΕΑΜ μπαίναν οι άνθρωποι για διάφορους λόγους. Είτε επειδή πίστεψαν στην ιδεολογία του, είτε διότι ήθελαν να λάβουν θέσεις εξουσίας στη δύναμη του ΕΑΜ. Επιπλέον, πολλοί εκτίμησαν την ικανότητά του να αναδημιουργεί κράτος και θεσμούς όπου κυριαρχούσε, και επίσης, πολλοί επειδή απλά στην περιοχή τους κυριαρχούσε το ΕΑΜ και φοβόντουσαν να το εναντιωθούν. Μιλώντας πιο ειδικά, υπήρχαν μέσα του άνθρωποι από τα περισσότερα μέρη του πολιτικού φάσματος. Επειδή οι ΕΑΜΙΤΕΣ τόνιζαν πως δεν νοιάζονται για το παρελθόν κάποιου ή την προσωπική του ιδεολογία, αρκεί να μπει στο ΕΑΜ, να πολεμάει τους κατακτητές και να σέβεται τις αρχές της οργάνωσης. Έτσι έγινε άνοιγμα όχι μόνο προς διεθνιστές, σοσιαλιστές, κεντρώους δημοκρατικούς κτλ, αλλά και προς βασιλόφρονες, μεταξικούς και γενικά εθνικιστές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα συγκεκριμένα τόνιζε πως «Ο αγωνιζόμενος λαός καλεί όλους τους Έλληνες, εκτός από τους προδότες, να ακολουθήσουν το ΕΑΜ. Φτάνουν πια οι δολοπλοκίες, οι διασπαστικές ενέργειες, οι μικροπρέπειες. Είναι καιρός να σταματήσουν οι διασπαστές το αντεθνικό έργο τους. Κανένας Έλληνας έξω από το ΕΑΜ». Πληροφορία για το ποσοστό διάφορων τάσεων εντός του ΕΑΜ Ελλάς μας δίνει ο υπαρχηγός του ΕΔΕΣ Πυρομάγλου, ο οποίος υπολόγιζε ότι στις τάξεις του Ελλάς το πολύ 10% να είναι κομμουνιστές. Ποιο ήταν όμως λοιπόν το ιδεολογικό προφίλ του νέου αυτού σχήματος που κρατούσε όλες αυτές τις διαφορετικές ομάδες ενωμένες? Η ιδεολογία είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία ορίζεται και παίρνει και το όνομά της από τρεις συνήθως κατευθυντήριες γραμμές. Το οικονομικό σύστημα που ορίζει, για παράδειγμα καπιταλισμός ή σοσιαλισμός, το πολιτιακό σύστημα που ορίζει, για παράδειγμα δημοκρατία ή δικτατορία, το κοινωνικό σύστημα που ορίζει, για παράδειγμα εθνικιστικό ή διεθνιστικό. Για να κατανοήσουμε οπότε τις συνιστώσεις που υπήρχαν εντός του ΕΑΜ και πάνω σε ποιες κοινές γραμμές αυτές συμφωνούσαν, πρέπει να εξετάσουμε τους παραπάνω παράγοντες μέσα από το πρόγραμμα του ΕΑΜ και τα λόγια των δημιουργών και των αρχηγών του. Πρώτον και κύριον, θα αξιοποιήσουμε το ιδεολογικό μανιφέστο του ΕΑΜ γραμμένο από ένα ιδρυτικό του μέλος, τον Δημήτριο Γλινό, και πάνω στους άξονες που θέτει θα προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία. Γενικά μιλώντας για τους σκοπούς του ΕΑΜ, αυτοί ήταν η απελευθέρωση του έθνους μας από των σημερινών ξένων ζυγών και η απόκτηση της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας και εν τέλει ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως αφού εκδιωχθούν οι κατακτητές, με μοναδικό σκοπό της να κάνει εκλογές και να αποφασίσει ο λαός πώς θέλει να κυβερνηθεί, με ή χωρίς βασιλιά δηλαδή. Πιο ειδικά μιλώντας, ανατομής στον στρατιωτικό τομέα, το ΕΑΜ προφανώς ήταν μια άκρα μιλιταριστική οργάνωση, με το Γλινό να τάσεται υπέρ της άμυνας της χώρας το 1940 στην Πίνδο και να συγχαίρει τους στρατιώτες που τσάκισαν τον ξένο κατακτητή στα βουνά. Στον κοινωνικό τομέα, ο Γλινός παντού στο κείμενό του μιλάει για εθνικό αγώνα, για ένα νέο 1821. Κάνει παραπομπές στον Ρίγα και τον Θούριο, καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή λέει, και ονομάζει τον αγώνα εθνικό απελευθερωτικό. Αυτή η ρητορική φυσικά επιβεβαιώνεται και από άλλες πλευρές. Για παράδειγμα, το σημαίνον στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, Γεώργιος Ιάντος, σημείωνε τότε: «Το ΕΑΜ έσωσε την ψυχή του έθνους και το ΚΚΕ στάθηκε η ψυχή του ΕΑΜ». Ενώ και ο Άρης Βελουχιώτης, στον λόγο του στη Λαμία, τον Οκτώβριο του 1944, μετά την απελευθέρωση, μιλάει για το ΕΑΜ, ονομάζοντάς το ως μια νέα φιλική εταιρεία. Η ίδια αυτή η ρητορική, βέβαια, επιβεβαιωνόταν και στην πράξη από την εικόνα που ήθελε να δίνει το ΕΑΜ στον κόσμο. Για παράδειγμα, ο Βελουχιώτης έμπαινε στα χωριά σε παράταξη με τους άντρες του και μπροστά πήγαινε ο σημειοφόρος με την ελληνική σημαία. Ο ίδιος ο Άρης ασπαζόταν το χέρι του παπά που πήγαινε να ενημερωθεί τι προβλήματα είχαν οι άνθρωποι και ζητούσε από τον ντόπιο άρχοντα να κάνει λόγο στους πολίτες.
Στις ομιλίες του μιλούσε για τους αγώνες κατά των Τούρκων και πως ο Ελλάς ήρθε για να αναβιώσει το νέο 1821 και να κάνει ιερό πόλεμο κατά των κατακτητών. Εν τέλει, οι καμπάνες του χωριού χτυπούσαν, έλεγαν όλοι τον εθνικό ύμνο και αυτό το μοτίβο επαναλαμβανόταν. Στον θρησκευτικό τομέα έχει μεγάλη συμβολική αξία το γεγονός πως ο Βελουχιώτης ασπαζόταν τον παπά του χωριού. Γιατί, για τους Έλληνες, ο παπάς ήταν ο ιδεολογικός τους ταγός στις κοινότητές τους και η εκκλησία ο πυρήνας της κοινοτικής τους οργάνωσης, μαζί με τη δημογεροντία ή τις τοπικές αρχές. Εξάλλου, για την χριστιανική θρησκεία και όσους κατηγορούσαν το ΕΑΜ πως θέλει να την βλάψει, έλεγε ο Βελουχιώτης στη Λαμία πως «Γιατί λοιπόν να κάψουμε τις εκκλησιές? Θα γδάρουμε τους παπάδες? Μα γιατί? Εμείς βλέπουμε ότι χιλιάδες παπάδες βρίσκονται τώρα στην πρωτοπορία του κινήματός μας και η συμβολή του κλήρου που στάθηκε στο πλευρό μας υπήρξε ανεκτίμητη. Ο κομμουνισμός, λένε, θα καταργήσει τη θρησκεία. Μα η θρησκεία είναι ζήτημα συνείδησης. Πώς θα καταργηθεί λοιπόν? Η κατάργηση της θρησκευτικής συνείδησης είναι πράγμα αδύνατο, έστω και αν ακόμα οι κομμουνιστές θέλανε να την καταργήσουν». Στο τομέα της οικογένειας και της δημογραφίας της χώρας, ο Βελουχιώτης τον λόγο του αμήνεται το ΕΑΜ για όσους το κατηγορούν πως θέλει να διαλύσει τον θεσμό της οικογένειας. «Και εδώ λοιπόν βλέπουμε φανερά ότι αυτοί που μας κατηγορούν πως θέμε να διαλύσουμε την οικογένεια δεν είναι άλλοι παρά αυτοί οι ίδιοι που τη διαλύουν στην πραγματικότητα, ενώ εμείς επιδιώκουμε το στερέωμά της. Θα δώσουμε στο λαό τα οικονομικά μέσα για να μπορεί να μη σκορπάει την οικογένειά του στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα». Έτσι υπόσχεται το ΕΑΜ στο λαό πως η οικογένειά του δεν θα χρειάζεται να φεύγει στη ξενιτιά ως μετανάστες, αλλά θα έχει τις οικονομικές δυνάμεις για να φτιάξει σπιτικό. Στον τομέα της ενότητας των Ελλήνων, ο Γλινός τονίζει την σημασία της εθνικής ενότητας του κόσμου και τονίζει πως ο Έλληνας πρέπει να βάλει πέρα τις παλιές του έχθρες και τα συμφέροντα της τάξης του και να ενωθεί με τον αδελφό του για την επίτευξη του εθνικού σκοπού. Η μέχρι στιγμής ρητορική αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως έχει έντονα εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Έχει μεγάλη σημασία που το ΕΑΜ προσπαθεί υπό αυτό το πρίσμα να θέλει να ενώσει τους Έλληνες και όχι υπό κάποιον ταξικό δεσμό, αλλά με δεσμό εθνικό, δεσμό αίματος, φυλετικό δεσμό. Αφού, όπως τόνιζε και ο Βελουχιώτης στον λόγο του στη Λαμία, «αλλά γιατί στρεφόμαστε με τόση μανία ενάντια στο βασιλιά? Γιατί αυτός πρώτα-πρώτα δεν είναι ούτε Έλληνας». Σε άλλο ζήτημα, αλλά πάλι με λόγο εθνικιστικό και φυλετικό, ο Γλινός τονίζει προς τους Εαμίτες να τιμωρούν τις γυναίκες που συνάπτουν δεσμούς με ξένους που ήρθαν να κατακτήσουν την Ελλάδα. Διαβάζουμε αυτολεξί: «Να μην επιτρέπετε στις γυναίκες σας, στις αδερφές σας, στις μανάδες σας, στις κόρες σας, στους συγγενείς σας γενικά να συναναστρέφονται με τους ξένους. Να μαστιγώνετε με κάθε τρόπο και να καυτηριάζετε τις ερωτικές σχέσεις με τους ξένους. Να στιγματίζετε τις γυναίκες που παραδίδονται. Κάθε γυναίκα που παραδίνεται στους ξένους είναι κιόλας χαφιές και προδότησα. Να μεταχειρίζεστε για αυτές εξευτελιστικά επίθετα και χαρακτηρισμούς και να κάνετε γνωστό πως μετά τον πόλεμο θα χαραχτεί και στα δυο τους μάγουλα με ανεξίτηλα γράμματα ένα μεγάλο κεφαλαίο πι που θα σημαίνει πο και προδότησα». Έτσι διαβάζουμε. Το ΕΑΜ κατάφερε να πάρει πολύ κόσμο λόγω των θέσεών του. Οι κομμουνιστές έκρυψαν το διεθνιστικό τους προσωπείο και μιλούσαν με εθνικιστικό λόγο, με αποτέλεσμα χιλιάδες πατριώτες εθνικιστές να μπουν στο ΕΑΜ θαρώντας ότι μπήκαν σε πατριωτική οργάνωση. Ακόμα και ο Βελουχιώτης είχε αλλάξει τη ρητορική του σε σημείο που οι σύντροφοί του να ομολογούν πως αν δεν τον ήξεραν θα τον περνούσαν για σοβινιστή. Στον πολιτιακό και οικονομικό τομέα, το ΕΑΜ με βάση τον Γλινό θα έβγαζε κυβέρνηση αποτελούμενη από τα κόμματα που πήραν μέρος στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, η οποία κυβέρνηση θα έκανε δημοψήφισμα για να διώξει την βασιλεία από την Ελλάδα. Έτσι, το ΕΑΜ μιλούσε για διπλή απελευθέρωση. Πρώτον από τους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές με τη δημιουργία της κυβέρνησής του και έπειτα από τον Αγγλόφιλο βασιλιά, ελευθερώνοντας και το εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας και δίνοντας εθνική ανεξαρτησία στο λαό να αποφασίζει μόνος του για το μέλλον του. Προφανώς το πρόγραμμα του κράτους ήταν ένα λαϊκό κράτος, με σοσιαλιστικό πρόσημο, με πολίτευμα που λογικά θα έμοιαζε με αυτά του τότε Ανατολικού μπλοκ μετά τον πόλεμο, φάση δικτατορία του προλεταριάτου. Το ζήτημα είναι πως με βάση τις παραπάνω εθνικιστικές ή φιλετιστικές αρχές και ιδέες
που έδωσαν στο ΕΑΜ την θέση της μεγαλύτερης αντιστασιακής οργάνωσης, φαίνεται πως η φράξια του ΕΑΜ που θα κατέληγε να επικρατήσει θα ήταν κάτι που έμοιαζε πολύ με εθνικομπολσεβικισμό. Δηλαδή, χώρα με την ιδεολογία του εθνικομπολσεβικισμού που ναι μεν προωθείται ο κομμουνισμός με βάση τον Μάρξ και πολεμάται ο καπιταλισμός και η αστή, αλλά συνάμα το κράτος είναι εθνικιστικό και δουλεύει για την προστασία του ελληνικού έθνους και φυλής, όπως δηλαδή κατέληξε να είναι όλο το Ανατολικό Μπλοκ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακραία ανάγνωση της κατάστασης. Πάντως το σίγουρο είναι πως ακόμα και την ίστατη στιγμή κατά το συμμορητό πόλεμο, ακόμα και ο ΔΟΣΟΕ που αποτελούνταν από 100% ιδεολογικά κομμουνιστές και όχι από τις άλλες φράξεις του ΕΑΜ, είχε για σημαία την ελληνική με τον Σταυρό και άρα έδειχνε προς τα που οδηγούνταν ιδεολογικά. Τουλάχιστον ως προς τις ιδέες του. Οι πράξεις κατέληξαν όμως κάτι το εντελώς διαφορετικό. Οι σχέσεις του ΕΑΜ με τις υπόλοιπες αντιστασιακές οργανώσεις περνάνε τρεις φάσεις. Πρώτα, από το 1941 ως τα τέλη του 1943 έχουμε συνεργασία και συνύπαρξη. Από τα τέλη του 1943 ως τον Οκτώβριο του 1944 έχουμε την έναρξη του κατοχικού εμφυλίου και, μετά την απόπειρα κατάληψης της εξουσίας στα Δεκεμβριανά το 1944, έχουμε στροφή 180 μοιρών υπέρ ξανά των Άγγλων. Και εδώ απαντάτε το ερώτημα, γιατί οι αμοβούλγαροι? Πρώτα πρέπει να καταδείξουμε πόσοι ΕΑΜΙΤΕΣ ήθελαν να ανέβουν στην εξουσία. Συνεπώς, κατά την πρώτη φάση, 41-43, το ΕΑΜ δέχεται και αυτό την χρηματοδότηση των Άγγλων για να χτυπά τον άξονα στην Ελλάδα και το 1943 αποδέχεται να συμμετέχει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που σχηματίστηκε στο Λίβανο υπό τον Παπανδρέου. Συνάμα, εντός του 1943, το ΕΑΜ πρωτοστατεί στις διαδηλώσεις για να ακυρωθεί η εργατική επιστράτευση από τους Γερμανούς και να πάνε οι Έλληνες ως εργάτες στη Γερμανία και ταυτόχρονα και σε άλλες διαδηλώσεις για να καταργηθεί η επέκταση της βουλγαρικής ζώνης κατοχής σε όλη τη Μακεδονία. Και οι δύο διαμαρτυρίες ήταν επιτυχείς και δεν συνέβη τίποτε από τα παραπάνω. Καπάκια, οι Ιουγκοσλάβοι τον ίδιο χρόνο ζήτησαν από το ΕΑΜ να υπογράψει συμφωνία στο όνομα του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι θα δημιουργηθεί μια ενωμένη Μακεδονία που θα έμπαινε στη Ιουγκοσλαβία μετά τον πόλεμο, αλλά το ΕΑΜ αρνήθηκε. Και αναρωτιέται κανείς, πώς τότε οι ΕΑΜΙΤΕΣ ονομάστηκαν ΕΑΜΟΒΟΥΛΓΑΡΙ? Μα διότι στα τέλη του 1943 το Κομμουνιστικό Κόμμα που ασκούσε την μεγαλύτερη επιρροή εντός του ΕΑΜ αλλάζει πορεία. Διαβάζουμε. Από τη στιγμή που τον Οκτώβριο του 1943 ο Γεώργιος Σιάντος, σημαίνος τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ανέβηκε στο βουνό, ξεκίνησε να ελέγχει το ΕΑΜ και έτσι, όπου ΕΑΜ, από εκεί και έπειτα, διαβάζουμε ξεκάθαρα πλέον ΚΚΕ. Τότε αλλάζει εντελώς το πρόσωπο του ΕΑΜ. Χτυπάει και διαλύει μία-μία όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις που δεν εντάσσονται σε αυτό, κατηγορώντας τις ως προδοτικές. Ο Βελουχιώτης διατάζει μαζικά αντίπεινα σε χωριά που υποπτεύεται πως βοηθούσαν άλλες αντάρτικες ομάδες και η Όπλα, Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών, ένα παρακλάδι του Ελλάς, έμπνευση του Γενικού Γραμματέα Ιωαννίδη, οι λεγόμενοι μαυροσκούφιδες που στην πλειοψηφία τους ήταν πρώην κατάδικοι, εξαπολύονται και διαπράττουν εκτελέσεις αντιδραστικών. Τελικώς φυσικά, όσο πλησιάζουμε στην απελευθέρωση του Οκτωβρίου, έχουμε και την προσέγγιση του ΕΑΜ με τους Βούλγαρους για να χτυπούν μαζί τους εθνικόφρονες αντάρτες στη Μακεδονία. Αυτά τα γεγονότα, σε συνδυασμό με την τελική απόπειρα κατάληψης της εξουσίας τον Δεκέμβριο του 1944, δημιούργησαν τεράστιο αντιεαμικό κλίμα στο λαό που ζητούσε εκδίκηση για τα πεπραγμένα της κατοχής από το ΕΑΜ. Ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Ιωαννίδης θα σημειώσει έπειτα στα απομνημονεύματά του ότι από τον Αύγουστο οι κουκουέδες αποφάσισαν σε συνεδριάσεις τους να μπουν στη κυβέρνηση του Παπανδρέου προσχηματικά για να πιάσουν τους Άγγλους στον ύπνο. Ενώ επίσης, τον Αύγουστο δόθηκε εντολή στο Γενικό Στρατηγείο του Ελλάς να στείλει διαταγές σε όλες τις μονάδες να πάνε στην Αθήνα όπου θα δινόταν και η τελική μάχη. Επιβεβαιώνοντας τις βλέψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και πώς αυτό χρησιμοποίησε την πίστη αυτών που ακολούθησαν το ΕΑΜ για τους δικούς του σκοπούς, διαβάζουμε επίσης. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα ποτέ δεν άρεσε ο Ελλάς. Ποτέ η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν έζησε το Αντάρτικο και έτσι δεν δέθηκε συναισθηματικά μαζί του. Το έβλεπε ως ένα ευκαιριακό εργαλείο για να το παραμερίσει μετά τη χρησιμοποίησή του. Και αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται πως μόλις χάθηκε η μάχη της Αθήνας για τους ΕΑΜΙΤΕΣ, οι κομμουνιστές πήγαν και υπέγραψαν τη Συμφωνία της Βάρκιζας για να παραδοθούν στους εθνικόφρονες, της οποίας όμως το άρθρο 3 προέβλεπε ότι αμνηστεύονται οι ηθικοί αυτούργοι αλλά όχι οι φυσικοί αυτούργοι. Αυτό σημαίνει πως οι αρχηγοί του ΚΚΕ ήταν αθώοι και όλη η εκδικητική μανία των εθνικιστών έπρεπε να πέσει πάνω στους ΕΑΜΙΤΕΣ μαχητές.
Δεν υπάρχει παρόμοιο προηγούμενο, όχι στην ελληνική, αλλά στη παγκόσμια ιστορία που αρχηγοί υπογράφουν συμφωνία που όχι απλά μνηστεύονται οι ίδιοι, αλλά οι απλοί στρατιώτες παραδίνονται ανυπεράσπιστοι στο έλεος του εχθρού. Συνεπώς, το Κομμουνιστικό Κόμμα ακύρωσε το πρώτο μέρος του αγώνα των Εαμιτών κατά των δυνάμεων κατοχής, οι οποίες έφυγαν απειρόβλητες από την χώρα. Και το ΕΑΜ κατέληξε να είναι η μόνη συμμαχική δύναμη που μάχεται κατά των συμμάχων, ενώ οι Γερμανοί ακόμα πολεμούσαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσω του Ριζοσπάστη ακύρωνε και το δεύτερο μέρος του αγώνα των Εαμιτών κατά των Άγγλων, με τον Ριζοσπάστη να δημοσιεύει στις 15 Φεβρουαρίου του 1945 πως «Τα Βρετανικά στρατεύματα βρίσκονται στην Ελλάδα για στρατιωτικούς λόγους. Τη σύγκρουση των Άγγλων και των δυνάμεων του Ελλάς τη θεωρούμε ως ατυχή σύγκρουση που πέρασε και θα ξεχαστεί. Μα αν οι σύμμαχοι απεφάσισαν να διατηρήσουν εδώ αγγλικό στρατό, εμείς λέμε ότι αυτό είναι το συμφέρον και της Ελλάδος». Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία του ΕΑΜ Ελλάς. Τα πιστεύω και οι θέσεις του, τις οποίες το Κομμουνιστικό Κόμμα έφερε στο προσκήνιο, τις ανέδειξε, γιγαντώθηκε μέσω αυτού και εν τέλει τις χρησιμοποίησε για τους δικούς του σκοπούς. Αλλά με τις πράξεις και αποφάσεις του έπειτα τα γύρισε όλα ανάποδα. Έδωσε έδαφος στην ελληνική κοινωνία να εναντιωθεί στο ΕΑΜ και για επίλογο άφησε τους αγωνιστές του ΕΑΜ στο στόχαστρο των ιδεολογικών τους αντιπάλων.